κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε τώρα τι καταγγελίες έκανε ο Κούγιας. Ότι ο Λιγνάδης κατήγγειλε τον... Ποιον κατήγγειλε ο Λιγνάδης? Τον Κασελάκη. Για πάμε να δούμε παρακαλώ το βίντεο. Για πάμε να δούμε λοιπόν τι ακριβώς λέει ο Λάκης Λαζόπουλος για την καταγγελία του Λιγνάδη. Την επιστολή καταγγελία. Ναι, επιστολή καταγγελία από έστειλε. Οργισμένη επιστολή. Τι, δεν καταλάβω, τι σχέση έχει τώρα. Ο Λιγνάδης με τον Κασελάκη, πάμε να δούμε. Πολύ γι' ωραίο, ο Δημήτρης Λιγνάδης μου έστειλε μία ανακοίνωση του Κασελάκη, στην οποία στρέφεται κατά της δικαιοσύνης, για επιλέγοντας αυτόν τον τρόπο άμυνας, μετά τα όσα έκανε ο Αρβανίτης στην Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και όπου ουσιαστικά κατεξευθέρισαν την Ελλάδα, ότι δήθεν η Ελλάδα την οποία ζούμε εμείς εδώ, αυτό ζούσε αλλού βέβαια όλα αυτά τα χρόνια, δεν είναι κράτος δικαίου, αλλά είναι κράτος ανομίας. Και μεταξύ των επιχειρημάτων χρησιμοποίηση είναι ότι να θυμηθούν όλοι πώς φέρθηκε η δικαιοσύνη σε αυτό το πολιτικό φύλλο, το βιαστή, που κυκλοφορεί ελεύθερο. Λοιπόν, πώς τυπώνα σε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος φαίνεται ότι έχει κακούς συμβούλους, ότι ο Λιγνάδης συνελήφθη με μια σειρά παρανομιών εις βάρος του επί κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας. Κρατήθηκε προσωρινά, χωρίς να έχει τηρηθεί καν η νόμιμη διαδικασία, χωρίς να τον καλέσουν καν για εξηγήσεις, επί κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας. Δικάστηκε βέβαια επί κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας, αφού η Νέα Δημοκρατία κέρδισε τις εκλογές, αλλά σε κάθε περίπτωση όμως, εκείνο το οποίο πρέπει να μάθει ο κ. Κασελάκης, πριν αρχίσει να κάνει ανακοινώσεις, όταν νιώθει ότι τον αγγίζει δικαιοσύνη, ότι στην Ελλάδα μπορεί να γίνονται ανθρώπινα λάθη δικαστών, όπως γίνεται και δικηγόρων, όπως γίνεται και πολιτικών και δημοσιογράφων, αλλά είμαστε κράτος δικαίου με άπλετη δημοκρατία και δεν επιτρέπουμε σε κανέναν ο οποίος ξαφνικά με τον κόμενό του να έρθουν εδώ στην Ελλάδα να μας πούν τι θα κάνουν. Εντάξει τώρα κύριε Κούγια, αυτό νομίζω ότι. Πάμε λοιπόν στο άλλο θέμα τώρα. Άρα, μισό λεπτό, έστειλε ο Λιγνάδης επιστολή προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, αυτή είναι η είδηση. Όχι. Εκασχολίασε ο κύριος Κασελάκης. Ασχολίασε, μάλιστα. Απάντηση. Ο κύριος έκανε μια ανάρτηση και ο κύριος Λιγνάδης μου έστειλε μια επιστολή τη νύχτα στο κινητό μου ενώ κοιμόμουν. Τώρα την είδα πριν από λίγο. Θα κάνω και σχετική ανακοίνωση από το γραφείο μου. Αλλά κάποιος πρέπει να τον μάθει τον άνθρωπο αυτό, ότι να μελετάει πιο πολύ. Όταν τοποθετείται, να μελετάει πιο πολύ. Είναι αρχηγός κόμματος και είναι πρωθυπουργός. Αυτά λοιπόν λέει, δεν θα το σχολιάσω εγώ, αυτά λέει ο Λιγνάδης, ο οποίος έχω δείξει εντελώς την αντίθεσή μου με όλο αυτό το θέμα Λιγνάδη, με τον ίδιο φυσικά και όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει. Δεν θέλω να μείνω κάτι εδώ, κανένας να μην πει τίποτα, γιατί είναι θέμα δικαιοσύνης. Πάμε τώρα γρήγορα να δούμε τι γίνεται στην περίπτωση του Κολωνού. Πάμε στον άλλονε. Πάμε στον άλλονε, στο άλλο μπουμπούκι της κοινωνίας. Πάμε λοιπόν στον βιαστή του 12χρονου κοριτσιού, ο οποίος βγαίνει με ένα θράσος, ακούστε τι λέει, άνθρωπος θα πρέπει να υπάρξουν οι ανώτατες ποινές και το εσόβια να είναι εσόβια. Σε ακούμε. Να πούμε λοιπόν ότι έχει μπει στην τελική ευθεία η δίκη για την υπόθεση βιασμού και μαστροπίας της 12χρονης, του 12χρονου κοριτσιού από τον Κολωνό. Να πούμε λοιπόν ότι ο βασικός κατηγορούμενος, ο 55χρονος, που φαίνεται ότι βίαζε αλλά και εξέδιδε την ανήλικη από τον Κολωνό, συνέχισε με την κατάθεσή του, λέγοντας λοιπόν ότι ήταν ερωτευμένος με τη 12χρονη. Παραδέχθηκε ότι είχε επαφές μαζί της. Ενώ υποστήριξε ότι η μητέρα της δεν γνώριζε απολύτως τίποτα και λέγοντας ότι πρέπει να αφαιθεί ελεύθερη καθώς ό,τι έχει συμβεί είναι δικό του φταίξιμο. Βέβαια, όμως ο ίδιος λέει ότι ούτε την εξέδιδε, ούτε έχουν γίνει όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχουν προσθεθεί στη δικογραφία. Πήγαινε μόνο του το παιδί. Είναι ότι ήταν ερωτευμένος και ότι είχε σχέση μαζί της. Δεν ακούστε να καταλάβετε τι λέει ο βιαστής. Τουλάχιστον ομολογεί ότι είναι βιαστής. Ναι. Τουλάχιστον ομολογεί ότι είναι βιαστής. Και εφόσον ομολογεί ότι είναι βιαστής, θα πρέπει να υπάρξει η ανώτατη ποινή. Και τα ισόβια να είναι ισόβια. Δεν μπορούμε άλλο να έχουμε τέτοια αποβράσματα της κοινωνίας να ζουν ανάμεσά μας ή να μπαίνουν για λίγο φυλακή και μετά να κυκλοφορούν ελεύθεροι. Προαγωγός... Γι' αυτό λέμε λοιπόν,
θα πρέπει να υπάρχουν αυστηρές ποινές, εξοντωτικές ποινές για όλα αυτά τα αποβράσματα της κοινωνίας. Ως εδώ λοιπόν. Κάτι ήθελα να πείτε. Ναι, ήθελα να πω ότι είναι το τρίτο φάουλ του κυρίου Κασελάκη οι δηλώσεις που έκανε σχετικά με την ελληνική δικαιοσύνη, γιατί είχαν προηγηθεί άλλα δύο σχετικά με τα εθνικά θέματα. Και είναι προφανές, είναι προφανές ότι ο άνθρωπος δεν γνωρίζει την ελληνική πραγματικότητα. Μάλιστα. Πάμε εδώ, γιατί έχουμε μια εξέλιξη σε κάτι παρόμοιο. Υπάρχει ένας γιατρός, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει κατηγορηθεί, συνελήφθη για ασέλγεια σε βάρος της τετράχρονης κόρης του. Για πες μας. Ναι, έγινε, συνέβη πραγματικά πριν από λίγες ώρες το συγκεκριμένο συμβάν. Ακόμα δηλαδή ψάχνει... Η αποκάλυψη έγινε ακριβώς πριν από λίγο. Ο γιατρός λοιπόν συνελήφθη πριν από λίγες ώρες. Συνελήφθη λοιπόν, είναι 43χρονος ο γιατρός, είναι αρκετά γνωστός και μάλιστα συνελήφθη σε βάρος για ασέλγεια κατά της ίδιας του της κόρης. Όπως αναφέρουν οι πρώτες τώρα πληροφορίες, γιατί είναι της τελευταίας στιγμής η είδηση. Η καταγγελία έγινε στο χαμόγελο του παιδιού, έτσι, θα πούμε. Και ο γιατρός συνελήφθη για την ασέλγεια, ξαναλέμε, και πήγε στο χαμόγελο του παιδιού η καταγγελία κατευθείαν. Τώρα, ο γιατρός ασελγούσε στη μόλις 4 ετών κόρη του, σύμφωνα με την καταγγελία, ξαναλέμε, που έχει φτάσει στο χαμόγελο του παιδιού, που μέσα στο αυτοκίνητό του, ενώ παράλληλα άργησε να την επιστρέψει στο σπίτι της, όπου διαμένει μαζί με τη μητέρα της και με την οποία έχει χωρίσει ο 43χρονος. Εδώ λοιπόν τώρα μένει να δούμε ότι όντως ισχύει συγκεκριμένη καταγγελία. Εμείς ευχόμαστε να μην συμβαίνει, να μην έχουμε το παιδάκι αυτό το 4χρονο να έχει κακοποιηθεί από τον πατέρα, να μην έχει δεχτεί ίχνος κακοποίησης. Αυτό ευχόμαστε. Μακάρι να διαψευθεί και να είναι μια καταγγελία εκδικητική από την πρώην σύζυγο προς τον πρώην άνδρα της και να μην ισχύει αυτό για το παιδάκι. Γιατί αν ισχύει κάτι τέτοιο, πραγματικά βλέπουμε το πόσο σαπίλα έχει πέσει σε αυτό τον τόπο. Έχουμε τώρα, Σόφη Καλαβριζιώτου. Ένας κλειδαράς βρέθηκε νεκρός μέσα στο κατάστημά του. Για πες μας. Γεγονός ότι στις Αχαρνές, μέσα στο κατάστημά του, εκτυλίχθηκε η τραγωδία αυτή. Βρέθηκε νεκρός από τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες ερευνούν τα αίτια προκειμένου να διακριβώσουν ακριβώς τι συνέβη. Πιθανολογούν ότι κατά τη στιγμή που έκοβε με κάποιο μηχάνημα κάποιο κλειδί, συνέβη το ατύχημα. Όμως οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση έχουν αποκλείσει αφενός με την εγκληματική ενέργεια, αλλά ερευνούν το σενάριο της αυτοκτονίας. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν τώρα, πάμε να δώσουμε το αγαπημένο μας προϊόν και αμέσως μετά, Ανδρέα Καραγιάννη, να μας πεις τι έχει γίνει με τον ιερέα, ο οποίος... υπόθεση βόμβα με έναν ιερέα, ο οποίος κατηγορείται ότι έχει φάει πολλά χρήματα κόσμου. 1,3 εκατομμύρια ευρώ. 1,3 εκατομμύρια ευρώ κατηγορείται ιερέας. Και υπάρχει και εξέλιξη ραγδαία πριν από λίγο. Πάμε όμως εσύ να βοηθάς όλα λόγω. Πάμε να δώσουμε την αγαπημένη μας κρέμα, τη Majesty Cosmetics, την κρέμα 24 ώρες ενυδάτωση, η οποία εκτός από ενυδάτωση μας βοηθάει να απαλλαγούμε από ρητίδες και από πανάδες. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 210-1600, μόνο με 29,90 και θα κάνετε δικά σας δύο μπουκάλια από τη μαγική κρέμα Majesty Cosmetics. Λόγω των απαιτήσεων της δουλειάς μας, γυρίσματα, συνεντεύξεις, εκδηλώσεις, χρειάζομαι μια δυνατή αναζωογονητική κρέμα. Δοκίμασα πάρα πολλές, οι οποίες δεν είχαν τα επιθυμητά αποτελέσματα, μέχρι που μια φίλη αισθητικός από την αγγλική τηλεόραση μου σύστησε αυτή, τη Majesty Cosmetics. Η διαφορά πασιφανής. Χωρίς Botox και άλλες επώδυνες και ακριβές παρεμβάσεις, το πρόσωπό μου καθημερινώς βελτιώνεται. Είναι μια πλούσια σε συστατικά κρέμα προσώπου που στην κυριολεξία πετυχαίνει αυτά που ζητάμε εμείς οι γυναίκες. Αφαιρεί ρητίδες, αναζωογονεί το δέρμα, δίνει λάμψη στο πρόσωπο, κρύβει χρόνια και προσθέτει γοητεία. Η Majesty Cosmetics μου υπόσχεται και μου εξασφαλίζει μια 24ωρη ευεργετική επίδραση με υαλουρονικό οξύ και χαβιάρι που πολεμάνε το χρόνο. 24ωρη κρέμα προσώπου με χαβιάρι για αντιγύρανση, ενυδάτωση και αναδόμηση.
ήρθε η νέα κρέμα προσώπου, ενισχυμένη πλέον με εκχυλίσματα χαβιαριού και υαλουρονικό οξέως που πολεμάνε το χρόνο. Εμπλουτισμένη με αντιγυραντικούς παράγοντες, λιένει και τις πιο βαθιές ρητίδες, δίνοντας στο πρόσωπό σας μία μοναδική λάμψη. Η όψη σας δείχνει πιο ανανεωμένη και πιο λαμπερή. Όσοι το δοκίμασαν, σας υπόσχονται άμεσα αποτελέσματα. Ο συνδυασμός με το χαβιάρι, το υαλουρονικό οξύ και τα άλλα δυνατά συστατικά που περιέχει μέσα η κρέμα της Majesty είναι το όπλο σας απέναντι στην αφυτατωμένη επιδερμίδα και τις ρητίδες. Ενεργοποιεί τα κύτταρα και σας χαρίζει άμεση προστασία και σύσφιξη της επιδερμίδας. Για κάθε τύπο επιδερμίδας, για γυναίκες και άντρες. Το χαβιάρι έχει αντιφλεγμονώδη δράση, διατηρεί το δέρμα απαλό, χωρίς να τραβάει και θρέφει. Καθαρίζει το δέρμα. Ανοίγει τους πόρους για να γίνεται καλύτερα η απορρόφηση από το δέρμα. Το υαλουρονικό οξύ είναι πολυσακχαρίτης που ενυδατώνει σε βάθος την επιδερμίδα. Δημιουργεί ένα τζέλ κάτω από την επιδερμίδα που κρατάει την επιδερμίδα ενυδατωμένη και ελαστική. Γεμίζει και απαλύνει τις λεπτές γραμμές και ρητίδες και αφήνει την επιδερμίδα απαλή. Φίλες μου, όλες είμαστε βασίλισσες στην καρδιά κάποιου. Στα μάτια του όμως, γι' αυτό έχουμε τη Majesty Cosmetics, η οποία θα αλλάξει τη ζωή σας σε όλα τα επίπεδα. Είναι η 24ωρη αναζωογονητική κρέμα που θα σας προσφέρει γοητεία, λάμψη και αναζωογόνηση. Αυτή είναι η μεγαλοπρεπής κρέμα Majesty Cosmetics, η οποία χαρίζει στο πρόσωπό σας βασιλική λάμψη. Εσείς θα συνεχίσετε με κάτι λιγότερο, με κάτι κοινό, δεν αξίζει στο πρόσωπό σας το καλύτερο. Η TV Forum σας προσφέρει δύο συσκευασίες στην τιμή των 29,90. Καλέστε τώρα στο 211-1600.